να πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση, η οποία είναι κάπως ξεχωριστή βέβαια και δημιουργεί έτσι και ένα όμορφο κλίμα και ένα όμορφο αίσθημα αισιοδοξίας. Καθώς, Εύη. Λοιπόν, είχαμε την πρώτη δακτυλίωση του σπιζαετού στην Κρήτη για το 2022. Ναι. Και μάλιστα έρχεται λίγες μέρες μετά το θάνατο ενός σπιζαετού που είχαμε δει από πνιγμό. Το είχαν παρουσιάσει και στην εκπομπή. Σωστά. Ένα δυσάρεστο έτσι, περιστατικό. Ωστόσο, φαίνεται ότι το 2022 ξεκινάει με πολύ θετικούς ιονούς. Ένα ζευγάρι σπιζαετών στην Κρήτη εδώ και 5 χρόνια, να προσθέσω εγώ, προσπαθούσε να αναπαραχθεί χωρίς επιτυχία. Είχαμε αυτή την θετική εξέλιξη και βέβαια οι επιστήμονες έσπευσαν προκειμένου να το δακτυλιώσουν. Και θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Κωστή Δαμιανάκη, έτσι ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα, ο οποίος είναι τεχνικός του πεδίου προγράμματος Life Bonelli Med. Ακριβώς. Και οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται, ειδικεύονται στην προστασία των άγριων πτηνών. Μάλιστα, ένας δορυφορικός πομπός, για να γίνουμε πιο ακριβείς, στο νεαρό σπιζαετό. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παραγετόπουλο, καλησπέρα και στους ακροατές, στους τηλεθεατές σας. Είναι μια θετική εξέλιξη, σας ακούμε κανονικά βέβαια, είναι μια θετική εξέλιξη κύριε Δαμιανάκη που σας γεμίζει και με ικανοποίηση καθώς προσπαθείτε αρκετά, είστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε κάθε απώλεια πτηνού, σας παίρνει και μας παίρνει από κάτω βέβαια, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με μια θετική εξέλιξη. Ακριβώς. Είναι πάντα η γέννηση ενός νεοσού και η πτέρωσή του, όπως λέμε πτέρωση, εννοούμε όταν πλέον αυτό μπορεί να πετάξει αυτόνομα και να βγει αυτόνομα στη φύση. Είναι ένα θετικό γεγονός από μόνο του. Όταν πλέον εγκατασταθεί σε μια περιοχή είναι ακόμα θετικότερο. Και γενικότερα όταν αυτά τα πτηνά και όλα αυτά τα είδη της άγριας πανίδας ευημερούν τέλος πάντων στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, είναι ένα θετικό γεγονός. Οπότε κάθε μια τέτοια εξέλιξη μας γεμίζει, όπως λέτε και εσείς, χαρά και αισιοδοξία. Προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μας στα πλαίσια του προγράμματος να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για αυτά τα άγρια πτηνά και κυρίως προσπαθούμε μέσα στο πρόγραμμα να ενημερώσουμε και τον κόσμο για τη χρησιμότητά τους και για τη σημασία αυτών των πτηνών και για τη σημασία γενικότερα της διατήρησης της άγριας πανίδας και της ομικοπανίδας και γενικότερα. Κύριε Δαμιανάκη, ανέφερα στον πρόλογό μου ότι προσπαθούσε αυτό το ζευγάρι σπιζαετών επί 5 χρόνια να προχωρήσει βέβαια και να αναπαραχθεί. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Ποιες οι προϋποθέσεις και αν και ο ανθρώπινος παράγοντας βάζει εμπόδια σε αυτά τα πτηνά? Σίγουρα. Δεν είναι το μοναδικό ζευγάρι το οποίο είχε επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες. Είναι και άλλα ζευγάρια τα οποία χρονιά παραχρονιά τα καταφέρουν ή δεν τα καταφέρουν. Υπάρχουν και περιοχές που τα ζευγάρια είναι σε πολύ καλές συνθήκες γενικότερες και έχουν σχεδόν κάθε χρόνο σαν διαβήτης τέλος πάντων πηγαίνουν καλά. Όπως αναφέρατε και εσείς, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αναπαραγωγική επιτυχία. Βασικός είναι η ύπαρξη διαθέσιμης τροφής. Δηλαδή η ύπαρξη άγριας πανίδας, λαγούς, πέρδικες, περιστέρια κτλ. Με τα οποία τρέφονται οι γονείς και μπορούν να θρέψουν και να πετύχει πιο εύκολα έτσι η αναπαραγωγή τους. Άρα σε μια περιοχή που έχει εξαφανιστεί η άγρια πανίδα, η θυραματοπανίδα δηλαδή αυτών των αρπακτικών, έχουμε θέμα. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος. Ένας άλλος λόγος όμως επίσης είναι η όχληση. Η ανθρώπινη όχληση πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα. Σε ένα φαράγγι, για παράδειγμα, που είναι οι συνηθέστεροι τόποι που φωλιάζουν και αναπαράγονται αυτά τα πτηνά, αν οι τουριστικές δραστηριότητες είναι πολύ οχλούσες, ειδικά την περίοδο της αναπαραγωγής, τότε έχουμε πρόβλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σε ένα φαράγγι νότια του νομού Ηρακλείου, που υπάρχει ένα ζευγάρι, χρονιά παραχρονιά δυσκολευόταν τέλος πάντων να παραχθεί. Πρόσφατα είχαμε ένα συμβάν που μπήκανε με 7 εντούρο μηχανές για να κάνουν πίστα motocross στο καταλαβαίνετε τι επικράτησε. Είναι το καλό πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα επίσης μπορεί να είναι η φυσιολατρία κάποιων, την οποία την εκδηλώνουν τραβώντας φωτογραφίες σε απόκριμνες περιοχές που μπορεί να φωλιάζουν. Η χρήση των drones δηλαδή. Πολλές φορές αυτό γίνεται από άγνοια, δηλαδή προκαλείται η όχληση, άλλες φορές ακόμα και εσκεμμένα, γιατί είναι ένα αξιοπερίεργο ζήτημα δηλαδή στην φωλιά ενός απακτικού. Αναφορικά. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ναι, ναι, και άλλοι λόγοι. Ολοκληρώστε. Δύο, να σας πω ότι μπορεί ας πούμε η ύπαρξη πολλών φυτοφαρμάκων ή ακόμα και τροκτικοκτώνων μέσα στη δίαιτα αυτού του πουλιού μπορεί έμεσα να επηρεάσει και την δυνατότητά του να επηρεάσει το ορμονικό του σύστημα, ενδεχομένως το αναπαραγωγικό του σύστημα και να προκαλέσει αποτυχημένες γεννήσεις αυγών ή ακόμα και τα αυγά να γεννηθούν, να μην εποαστούν, να μην εκολαφθούν τελικά οι νεοσύοι. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Κύριε Δαμιανάκη, δηλαδή με τη αναφορικά τώρα με τον δορυφορικό πομπό, τελευταία ερώτηση που τοποθετείτε, τι παρατηρείτε, επί 24 ώρες ξέρετε πού ακριβώς βρίσκεται το συγκεκριμένο πτηνό, ποια είναι η διαδικασία? Καταρχήν να πούμε ότι η διαδικασία τοποθέτηση του πομπού, δηλαδή η ραδιοσήμανση, όπως τη λέμε, γίνεται σε μικρή ηλικία όταν ακόμα ο νεοσός δεν έχει πετάξει από τη φωλιά του, είναι μάλλον έτοιμος να πετάξει. Είναι μεγάλο σε μέγεθος και είναι κοντά στη στιγμή της πτέρωσης. Ο σκοπός το κάνουμε αυτό είναι για να έχουμε στοιχεία μέσω της καθημερινής καταγραφής το πού πηγαίνει, με τι ταχύτητα, σε τι ύψος κινείται κτλ. Να έχουμε καταγραφή των συνηθιών του όσον αφορά το κυνήγι, που συνηθίζει να πηγαίνει για να ξεκουραστεί το βράδυ, κυρίως για να κυνηγήσει, σε ποιες περιοχές τα ρεύματα αέρα ευνοούν τη μετακίνησή του, όπου δηλαδή οι συνθήκες κλιματολογικές είναι ευνοϊκές. Όλα αυτά τα στοιχεία μας δίνουν πληροφορία για την οικολογία του είδους και μας βοηθάνε σε δεύτερο χρόνο να δώσουμε στοιχεία και για την προθέτηση έργων και για την προστασία γενικότερα του περιβάλλοντος, ειδικά στις ευαίσθητες περιοχές που προτιμούν αυτά τα πολύ σημαντικά προστατευόμενα είδη. Και αναφορικά με τον πληθυσμό τώρα των σπιζαετών σε επίπεδο Κρήτης. Τα στοιχεία μετά και από 3 χρόνια εκτέλεσης του προγράμματος αυτού δείχνουν ότι πιθανότατα έχουμε γύρω στα 15 με 20 αναπαραγωγικά ζευγάρια. Που σημαίνει ότι ο πληθυσμός μαζί και με τα ανώριμα, τα οποία δεν έχουν σχηματίσει δηλαδή ζεύγη, μπορεί να πλησιάζει και τα 40-45 άτομα σε όλη την Κρήτη. Μάλιστα. Κύριε Δαμιανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Αισιόδοξη είδηση με την οποία ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ξέρετε ότι αγαπάμε και τους σπιζαετούς και τις προσπάθειές σας και είμαστε δίπλα σας. Με το καλό λοιπόν να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.